ψηφιακή αγορά είναι ένα μεγάλο project της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ φιλόδοξο, το οποίο θα επιτρέπει στους ανθρώπους να αγοράζουν από το διαδίκτυο και θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πωλούν στο διαδίκτυο χωρίς φραγμούς, χωρίς περιορισμούς και χωρίς προκαταλήψεις σε έναν ασφαλές περιβάλλον. Αυτό το project, εκείνο που σκοπεύει είναι στην επέκταση της ψηφιακής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα δώσει μεγάλη όθηση στις επιχειρήσεις, θα δώσει μεγάλη όθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα επεκτείνει επίσης την οικονομική ευμάρεια όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπολογίζεται περίπου ότι γύρω στα 415 με 500 δις θα είναι το κέρδος της Ευρώπης από τη δημιουργία της κοινής ψηφιακής αγοράς. Αυτή τη στιγμή εμείς ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρισκόμαστε συνδεδεμένοι με δισεκατομμύρια συσκευές. Μέχρι την επόμενη δεκαετία θα είμαστε συνδεδεμένοι με 3 εκατομμύρια συσκευές. Άρα τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε πρόσβαση. Χρειαζόμαστε υπηρεσίες υψηλού ίντερνετ, χρειαζόμαστε ασφάλεια στο διαδίκτυο, ασφάλεια για τα προσωπικά μας δεδομένα, χρειαζόμαστε πρόσβαση και ίση αντιμετώπιση, χρειαζόμαστε όλα έναν νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να αγοράζουμε και να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις μας να μπορούν να πουλούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή μόνο 7% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγοράζουν υπηρεσίες από το διαδίκτυο από άλλες χώρες. Και μόνο, 15% πολίτες, ενώ αντίθετα μόνο 7% των επιχειρήσεων πουλούν τα προϊόντα τους μέσω διαδικτύου σε άλλες χώρες. Η Ευρώπη μέσω αυτής της ανάπτυξης, όπως είπε και μια ευρωβουλευτής, η κυρία Γκροστέτ, Γαλλίδα ευρωβουλευτές, είτε θα ακολουθήσει αυτήν την ανάπτυξη, είτε θα γίνει ψηφιακή αποικία. Λοιπόν, εκείνο που στοχεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αποκτήσει την ικανότητα, την ανταγωνιστική ικανότητα στη ψηφιακή οικονομία για την ευημερία των πολιτών της. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, το 2015 η στρατηγική έχει υποβληθεί, έχει παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά την παρουσίαση της στρατηγικής, δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει στους διάφορους τομείς που πρέπει να αλλάξουν, γιατί ξέρετε υπάρχουν και κάποια αναχώματα τα οποία εμποδίζουν αυτή την ανάπτυξη, όπως είναι το θέμα του ΦΠΑ, τι θα γίνει με το ΦΠΑ σε όλη την Ευρώπη, το θέμα του γεωγραφικού αποκλεισμού, το θέμα της ασφάλειας του διαδικτύου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτά πρέπει να λυθούν, αυτά τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είναι ένας από τους θεσμούς ο οποίος επεξεργάζεται τις προτάσεις της Επιτροπής για να τις εγκρίνει, έχει μπροστά του 16 νομοθετικές προτάσεις και έχει και περίπου 5 προτάσεις οι οποίες είναι μη νομοθετικού περιεχομένου, οι οποίες φυσικά θα βοηθήσουν για να εφαρμοστεί και να επιτύχει αυτή η στρατηγική. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στα μη νομοθετικά μέτρα, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και όλοι οι θεσμοί, τα κράτη-μέλη, παραδείγματος χάρη, ένας πολίτης όταν δίνει τα στοιχεία του, και είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές και στην Κύπρο, όταν δώσουμε τα στοιχεία μας σε μία υπηρεσία του κράτους, να μην χρειάζεται να τα παίρνουμε και σε άλλες υπηρεσίες. Αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη νέα ιστοσελίδα για το νομοθετικό του έργο πλασάρει με ανάρτηση στο Twitter του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος της νέας ιστοσελίδας, η εντελεχής ενημέρωση των πολιτών για όσα συμβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα τελευταία στοιχεία για την ενεργία δείχνουν τη διάσταση του προβλήματος σε Ελλάδα και Κύπρο. Ποσοστό 23,1% για την Ελλάδα και 14,2% για την Κύπρο. Πάφος και Άρχους αποτελούν τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2017. Ο Αντώνιο Ταϊάν είναι ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξασφάλισε 351 ψήφους εναντί 282 που έλαβε ο Τζιάνι Πιτέλα.